Δηλαδή ο Ολυμπιακός πέρυσι έχασε 5 βαθμούς από τους 90. Εκεί. Όχι, θα το πούμε και έρθει 85. Ναι. Εσύ το λες, έχασε... Δεν έχασε. Είπα ότι έχασε. 5 βαθμούς από τους 90 είπες. Ναι. Χασούρα είναι. Ναι, σωστό. Κέρδισε 85. Ο Ολυμπιακός 5 βαθμούς. Ναι, από τους 90. Ναι, έχεις δίκιο. Κέρδισε μόνο 85. Έλα ρε φίλε, φοβερό. Λοιπόν... Δεν κερδίσαμε 5 βαθμούς. Εφέτος, χωρίς να είμαι υπερβολικός, αλλά ειλικρινά πάρα πολύ αντικειμενικός, ό,τι σας λέω. Τι, πες μας, κρυμόμαστε. Ο Ολυμπιακός, πέρυσι είπαμε δεν κέρδισε 5 βαθμούς, εφέτος δεν θα κερδίσει 4 βαθμούς. Δηλαδή θα φέρουμε 2 ισοπαλίες. Σε όλο το πρωτάθλημα. Γράφτε το να με θυμηθείτε. Το έχω μελετήσει πάρα πολύ το πρόγραμμα. Δηλαδή μέχρι και τη λήξη του πρώτου γύρου, ο Ολυμπιακός θα έχει 30 βαθμούς. Έτσι, για να μην σας πάω τώρα μέχρι το τέλος 30 Απριλίου που τελειώνει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, 4 βαθμούς, 2 σοπαλίες. Που νομίζω θα είναι οι 2 σοπαλίες, κατά τη γνώμη μου, έτσι, τη δικιά μου. Και δεν πέφτω έξω. Ας για να πάω το παίξω. Μία θα είναι στη Ξάνθη. Τι. Ισοπαλία, λέω, θα φέρουμε μία ισοπαλία στη Ξάνθη. Αφού μία... παίζουμε δεύτερη αγωνιστική. Ρεακή. Δεν βγαίνουν οι 30 βαθμοί, πώς θα βγάλω. Οι 4 βαθμοί, ναι, άλλο λέω, για το δεύτερο γύρο εκεί. Αφού την πρώτη παίζουμε, πού θα, με την Ξάνθη στο Καραϊσκάκη και θα φέρουμε δεύτερη αγωνιστική. Ξάνθη είπα. Ναι. Τρίπολη. Τρίπολη. Στο δεύτερο γύρο. Ναι. Ναι. Τρίπολη, ναι, ναι. Πού το μωρέ εδώ πέρα. Και Λάρισα, μωρέ. Τι. Ρε άσε με ρε που θα... τίποτα. Ναι ρε, όχι, ό,τι σας... Δεν χάνουμε τίποτα. 30 βαθμούς, ναι. 90 βαθμούς. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Άκη. Άσε με, μετά από καιρό, κανόνισε τον Άκη να είναι σαν και εμένα. 30 βαθμούς. Ρε άσε τώρα που θα... 90 βαθμούς. Γιατί θα εξηγηθούν οι άλλες ομάδες. Κάτσε ρε, Τάκη. Θα λέει εμείς... Ρε, εμάς γιατί μας ευθυλίσατε. Θα λέει η ΑΕΚ. Εγώ έχασα. Ο Παναθηναϊκός εγώ έχασα. Δηλαδή με την. Ποια είπε στην Τρίπολη, γιατί φέρνει. Όχι, το Πανετολικό τελευταία αγωνιστική, ναι, του πρωταθλήματος, ναι, θα φέρουμε ισοπαλία. Είναι αδικία για τις άλλες ομάδες. Σου λέει τώρα μπορεί να πέσει τη σωτηρία. Δεν το έχει πάρει 25 βαθμούς. Ναι, άλλο τώρα είναι και οι άλλοι όμως. Γιατί μπορεί να πέσει τη σωτηρία του κάθε ομάδα. Πόσο ο Άκης είναι υπέρ μου. Όχι, θα με βάλει σε μένα σε διαδικασία να χάσω τέσσερα βαθμούς. Δεν είπα δύο σοπαλίες, μία θα έχανα. Καμία. Στην τελευταία αγωνιστική, πώς το λένε, στο Αγρίνιο και μία στην Κέρκυρα. Τελευταία αγωνιστική που παίζουμε. Στο Αγρίνιο. Φιέστα. Στο Καραϊσκάκι. Μετά, μόνοι μας. Α. Αιτία. Αλλά μπορεί να δεχτεί και ο Πανετολικός να παίξουμε σε δεν ξέρω τώρα, αυτά δεν τα ξέρω. Κέρκυρα και Πανετολικό και έλεγα Ξάνθη και Βλακίες. Αυτά είναι. Τέλος πάντων. Εγώ υποστηρίζω τον Άκη βέβαια στους 90 βαθμούς που πάμε. Όχι μόνο, γιατί να πούμε σε μια διαδικασία τώρα. Αλλά θέλω να πω στον κόσμο πόσους βαθμούς θα πάρει ο Ολυμπιακός. Οι εκπτώσεις, Τάκη είναι στα μαγαζιά τώρα. Μπορεί να πάει ο κόσμος να ψωνίσει. Ο Ολυμπιακός εκπτώσεις δεν κάνει. Ναι. Ούτε στο μπάσκετ. Έτσι έλεγα και εγώ 17 χρόνια που είναι εκπομπή συνέχεια και μου βάζεις χέρι. Εγώ χέρι. Μία φορά πήγα να πάρω το μέρος σου να είμαι λίγο αντικειμενικός. Έχει. Ναι. Εντάξει, τι, όχι, δεν σου βάζα χέρι, Τάκη. Έλεγα, ας πούμε, εντάξει. Όχι, μόνο έχεις κάθε παιχνίδι, κάθε Κυριακή. Πάλι έτσι, τα ίδια θα λέω και φέτος. Ναι. Αλλά το... Φαντάβεις λίγο ό,τι λέμε τώρα μετά. Κύριε σκηνοθέτα. Τι έγινε με τον κλιματισμό. Άντε. Δουλεύει, ρε Τάκη. Ή δουλεύει, στο μηδέν. Στο μηδέν. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός Αστέρας έχουν 3 βαθμούς. Μην πω και το σκορ, 4-0, δεν το λέω το σκορ. Ξάνθη Ολυμπιακός, άλλους 3 βαθμούς, 0-3, δεν το λέω το σκορ. Ολυμπιακός Βέρεια 6-0, δεν το λέω το σκορ, απλά θα κερδίσουμε. Έλα, φτάνει, απλά να ξέρετε πήρα από το πρωτάθλημα. Εντάξει είμαστε, πες. Πήρα από το πρωτάθλημα. Εντάξει είμαστε. Απλά. Εντάξει είμαστε. Άντε, άντε τώρα, ναι, γεια μας. Τύριο, Μανώλη. Γιατί έπρεπε να πω για, τις, για το πρωτάθλημα που αρχίζει στις 20 Αυγούστου. Ναι. Αλλά το πιο σπουδαίο παιχνίδι είναι την άλλη Τετάρτη. Μέχρι το επόμενο. Την άλλη Τετάρτη. Ναι, είναι το πιο σπουδαίο. Champions League. Είναι πιο σπουδαίο μέχρι το επόμενο. Αυτό.